Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στους 81 νεκρούς έχει φτάσει η τραγωδία και βεβαίως ας ελπίσουμε ότι ας μην υπάρξουν άλλοι, αν είναι δυνατόν, ή ας είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι θα πιστοποιηθούν, καθώς έχουμε αγνοούμενους οι οποίοι φτάνουν τους 100. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός. Θα δούμε σε λίγο τι έχει εξετάσει και τι σχεδιάζει η κυβέρνηση σε σχέση με τους πληγέντες. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα οικονομικά μας σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι η Γενική Συνέλευση του Ελλάκτορα έλαβε χώρα και η εταιρεία ελέγχεται από σήμερα από τους αδελφούς Καλτσάντσι, καθώς η πλευρά Κούτρα Μπόμπολα συγκέντρωσε το 46,8 έναντι 52,91% που συγκέντρωσε η πλευρά Καλτσάντσι. Πρόεδρος θα είναι ο Γιώργος Προβόπουλος, ο πρώην διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο όσον αφορά το μέλλον της εταιρείας, καθώς ο στόχος είναι να μπορέσει η εταιρεία να αναδιαρθρωθεί, να αναπτύξει τη στρατηγική της, να μπορέσει να χρηματοδοτήσει με μεγαλύτερη ευχέρεια τις υποχρεώσεις της και να βγει από έναν φαύλο κύκλο στον οποίο είχε εισέλθει με υποχρεώσεις στο σύνολο που ξεπερνούσαν και ξεπερνούν το 1,2 δις. Να πούμε ότι η στρατηγική των αδελφών Καλτσάντσι και κυρίως του Σάκη Καλτσάντσι ήταν πάρα πολύ συγκροτημένη. Ξεκίνησε εδώ και ένα τρίμηνο, τετράμηνο θα έλεγε κανείς, όταν μάλιστα σας είχαμε πει από το βήμα αυτό ότι δεν επρόκειτο να προχωρήσει η πώληση του Τσελτέχ Άνεμος από τον Ελλάκτορα, καθώς αυτό ήταν κάτι που ήθελαν να το υλοποιήσουν ο Κούτρας με τον Μπόμπολα και δεν ήθελε να το αφήσει να γίνει ο Σάκης Καλτσάντσις, που μαζί με τον αδερφό του έχουν από σήμερα τον έλεγχο της εταιρείας. Αυτό το οποίο σίγουρα μένει να δούμε είναι κυρίως τα εξής σημεία. Πρώτον, πώς θα γίνει η διαχείριση των μετόχων μειοψηφίας, οι οποίοι πλέον έχουν ένα μεγάλο ποσοστό, το 46,8% ελέγχεται από Κούτρα και Μπόμπολα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική στρατηγική ώστε να μπορέσει να γίνει μια συνδυαστική κίνηση και να μην έχουμε συνεχείς ανατροπές οι οποίες θα είναι σε βάρος του συνόλου των μετόχων και της εταιρείας. Πώς θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση των δανείων, και εκεί έχει πολύ μεγάλο ρόλο ο Γιώργος Προβόπουλος, και ποιο θα είναι το νέο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου και κυρίως η ανάπτυξή του και πάλι στον ενεργειακό τομέα, καθώς ο Σάκης Καλτσάντσις είναι αποφασισμένος να δώσει ιδιαίτερο βάρος στον ΕΛΤΕΧ Άνεμος και στην ανάπτυξη των αιωλικών και των ανανεωσίμων πηγών, και ασφαλώς μην ξεχνάμε ότι ο Ελλάκτορας συμμετέχει στην Ελπέντισον. Θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ στη συνέχεια από όλα αυτά. HSBC, ουδέτερη για την Ελλάδα, η ανάπτυξη θα είναι στο 2,1% το 2018. Τα έκτακτα μέτρα για τις κυβέρνησεις για τους πληγέντες, εφάπαξ επίδομα 5 με 8.000 ευρώ, απαλλαγή από έμφυα, επιδόματα ανεργίας. Και επίσης να πούμε ότι η μετοχή της Τραπέζης Αττικής σήμερα σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 14%, καθώς υπάρχει πληροφορία ότι συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου η ΠΙΜΚΟ, η πολύ γνωστή διεθνής υπερδύναμη των ομολόγων, με 50 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρεται στις τραγικές εξελίξεις που είδαμε τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τις πυρκαγιές. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μόνο στην αεροπορική τραγωδία του Ήλιος, λένε οι ιατροδικαστές, και προσθέτουν πως υπάρχουν περιπτώσεις με μέρη από τα πανθρακωμένα κορμιά.
πρωτόγνωρη χαρακτήρισε την κατάσταση με τα θύματα από τις φωνικές πυρκαγιές ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης. Σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μαζική καταστροφή. Όπως είπε, τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους επειδή κάηκαν μέσα στις φλόγες ή πνίγηκαν στη θάλασσα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη, είναι δηλαδή μια μαζική καταστροφή. Έχουν γίνει βέβαια και στο παρελθόν. Είναι μια επανάληψη μαζικής καταστροφής. Εδώ έχουμε διενεργήσει για το δικαστική έρευνα σε αρκετά θύματα από τις πυρκαγιές και είναι οι αιτίες θανάτου μέχρι τώρα εντοπίζονται σε απανθρακώσεις ατόμων και σε πνιγμούς εντός του ύδατος. Κάθε φορά που λέμε πρώτη φορά συνέβη, πρώτη φορά συνέβη. Αυτή τη φορά όντως είναι η πρώτη φορά, όντως σε όγκο. Πρώτη φορά, αλλά και σε συνέστημα είναι πληθυσμός, μεγάλοι άνθρωποι, παιδιά, από κατασκηνώσεις, από τουρίστες, που πραγματικά υπάρχει μεγάλη αντίθεση στη ψυχική διάθεση. Δηλαδή από τη χαρά του καλοκαιριού και του σπιτιού και του εξωτερικού πήγαμε στη λύπη αυτή που ζούμε. Όλοι μας. Μια ακόμη αγνοούμενη γράφτηκε στον κατάλογο των νεκρών. Τη βρήκανε οι ειδικοί άνθρωποι της ΕΜΑΚ στο μπάνιο. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες. Δεν ήταν κάτι που μπορεί να αναγνωριστεί να σας πω ότι ήταν η μητέρα. Τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, εκεί όπου νοσηλεύονται δεκάδες άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκάβματα από τις πυρκαγιές, ανάμεσά τους και παιδιά. Ορισμένοι από αυτούς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής το βράδυ της Δευτέρας πήραν εξιτήριο. Για να δώσουμε DNA, πήγαμε στο νοσοκομείο, δεν ήξεραν τι τους γίνεται. Ναι, σε ποιο νοσοκομείο? Στον Ευαγγελισμό. Ναι. Δεν ξέραν καν ότι θα πρέπει να δώσει εξέταση DNA και τελικά μας καθοδηγήσαν και ήρθαμε εδώ στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Για ποιον ήρθατε? Για τον Μίχα τον Βίκτορα, το γιο μου, πνίγηκε. Είστε αγνοείτε ή είστε βέβαιοι για το πνίγηκε? Αγνοείτε, αλλά πνίγηκε. Πνίγηκε, παιδιά, πνίγηκε, έχει πνιγεί το παιδί. Το είδαν οι γονείς? Το είδαν οι γονείς. Πού συνέβη αυτό? Τι σας είπαν, σε πόσο θάλασσα? Όταν θα ταυτοποιηθεί. Στη θάλασσα μέσα. Προς. Πήγε να σωθεί από τις φλόγες και έφτασε στη θάλασσα και πνίγηκε. Ετών. 25. Κάποιοι από τους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν ήταν σε άσχημη κατάσταση και ήταν αναμενόμενο ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν τη μάχη με τη ζωή. Ελπίζουμε αυτό να είναι όσο γίνεται μικρότερος αυτός ο αριθμός. Η συγκινητική ανταπόκριση των πολιτών έχει οδηγήσει σε υπερπροσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου απευθύνει έκκληση ως εκ τούτου για διακοπή συγκέντρωσης τροφίμων, νερού και ρουχισμού. Η συγκέντρωση βοήθειας γίνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, ράτζα, κουβέρτες, ρούχα, μπουκάλια με νερό, είδη υγιεινής αλλά και φάρμακα. Η βοήθεια συγκεντρώνεται σε ειδικούς χώρους που έχουν διαμορφωθεί τόσο στη Ραφίνα όσο και σε άλλα σημεία και στη συνέχεια προωθείται στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Κάτοικοι που βρήκαν καταφύγιο στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα μίλησαν για τον εφιάλτη. Και έχουμε εμείς την κυριολεξία στον δρόμο. Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό που φοράω. Δυστυχώς τίποτα άλλο. Η μπουγάδα πίσω είναι δικιά σας? Ναι, μου τα χάριζαν αυτά τα ρούχα εδώ και τα έπλυνα. Δεν έχω τίποτα και αυτό που φοράω. Ξένο, είχε καεί το ρούχο μου που φόραγα, είχε καεί. Ό,τι και να σας λέω, κυρία, αυτό δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Εγώ νόμιζα και τα πεθάνω. Δεν αντέχεται αυτό. Είχαμε πάει εχθές στο Δήμο μας στη Νέα Μάκρη και μας είπαν να έρθουμε εδώ πέρα. Κάηκε το σπίτι σας? Κάηκε όλο. Συγκινητική είναι η ανταπόκριση του κόσμου στην έκκληση για φιάλες αίματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά στα νοσοκομεία. Πρόκειται για μια τραγωδία η οποία σίγουρα αφήνει ανεξίτλατα σημάδια και έχει τόσο δραματικές εικόνες, πτυχές, όπως αυτή που είδαμε προηγουμένως, του πατέρα να μιλάει για το γιο του. Λοιπόν, να δούμε τι λέει τώρα ο κυβερνικός εκπρόσωπος όσον αφορά τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, εφάπαξ επίδομα, απαλλαγή από τον έμφυα, καταβολή βοηθήματος σε συνταξιούχους και επίδομα ανεργίας περιλαμβάνονται στα μέτρα της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πληγέντων.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Δημήτρης Τζαχανκόπουλος ανακοίνωσε την καταβολή σε πληγέντες εφάπαξ επιδόματος ύψους από 5 έως 8.000, 5.000 ευρώ, 6.000 για τρίτενες για πολύτεκνες οικογένειες και 8.000 για επιχειρήσεις. Παράλληλα, παρατείνονται προθεσμίες για υποβολή φορολογικών δηλώσεων κτλ. Να πούμε λοιπόν ότι πιο συγκεκριμένα έχουμε τη χορήγηση εφάπαξ εκτάκτου επιδόματος στους πληγέντες μετά την ολοκλήρωση καταγραφής των υλικών ζημιών από τα συνεργεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το επίδομα σε οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν θα είναι στα 5.000 ευρώ, για τις τρίτεκνες ή πολύτεκνες στα 6.000, για τις επιχειρήσεις στα 8.000. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας συν εφάπαξ ποσό 45 ημερήσεων επιδομάτων 650 ευρώ ανεργίας σε όσους ανασταλεί εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν εξαιτίας των πυρκαγιών. Εφάπαξ καταβολή εκτάκτου βοηθήματος ίσου με το μεικτό χρηματικό ποσό 2 μηνύων συντάξεων στους πυρόπληκτους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Επίσπευση άνευ χρονολογικής σειράς των ετήσεων συνταξιοδότησης εκείνων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν ως 30/9/2018, των οποίων η ασφαλιστική τους περιοχή ή μόνη κατοικία τους βρίσκεται εντός των πληγησών περιοχών. Και υπάρχει μια σειρά μέτρων άμεσης φορολογικής ελάφρυνσης, τα οποία θα δοθούν στους πληγέντες, και μέτρα άμεσης ασφαλιστικής ελάφρυνσης που περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων όπως η αναστολή καταβολής τρέχουσων εισφορών για τις δόσεις εκαθαρίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται μετά την 1η-1η-2019, δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή εισπράττονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις και ομαλοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές μετά των πρόσθετων τελών τόκων προσαυξήσεων και λοιπόν επιβαρύνσεων. Λοιπόν, να δούμε και τι μέτρα υπάρχουν σχετικά με τη στήριξη των δανειοληπτών του ΟΕΚ. Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανειολήπτες εξιδίων κεφαλαίων του τέους ΟΕΚ για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες χωρίς επιβάρυνση. Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για την επαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξιδίων κεφαλαίων του τέους ΟΕΚ όπως έχουν οριστεί βάσει σχετική υπουργική απόφαση για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες με έναρξη παράταση από την 19/12/2018, αναστολή πληστηριασμών για τους πληγέντες από την πυρκαγιά από σήμερα μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2019, παροχή ετήσιας επιχορήγησης 1.200 ευρώ σε κάθε πληγήσα οικογένεια για την κάλυψη των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών αναγκών ανεξαρτήτως παρόχου, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των Δήμων, μαραθώνα Ραφίνας Πικερμίου και μαραθώνα ύψους 2 εκατομμύριων ευρώ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άμεσων έκτακτων αναγκών όπως η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, αγορά τροφίμων, φαρμακευτικού υλικού αλλά και την άμεση και τάχιστη αποκατάσταση ζημιών σε βασικές υποδομές. Άνοιγμα των διοδίων στις πληγές περιοχές μέχρι την αντιμετώπιση της κρίσης από την πυρκαγιά. Διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που καταστράφηκαν ώστε να μην χρεωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη διαγραφής ή άλλο διοικητικό πρόστιμο. Η ΔΕΗ έχει αποφασίσει τη διαγραφή των οφειλών για ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες της οποίας έχει καταναλωθεί από 1η-1η-2018 έως και σήμερα για οικίες σε καταστήματα που καταστράφησαν καθώς και για τις οικίες των οικογενειών των θυμάτων και θα προχωρήσει σε γενναίες ρυθμίσεις για παλαιότερους οφειλές στις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών. Αυτονόητος ο ΕΟΠΗ θα αντικαταστήσει όλο τον ιατρικό εξοπλισμό και τα τεχνικά βοηθήματα που καταστράφησαν από τη φωτιά σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων. Τέκνα πληγησών οικογενειών που φοιτούν ή θα εισαχθούν φέτος σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκτούν αυτοδικαίως δικαίωμα μεταγραφής στο ίδρυμα που είναι πλησιέστερο στην οικία τους. Το μέτρο αυτό δύναται να παραταθεί και για τα επόμενα έτη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Το μέτρο αυτό δίνεται να παραταθεί. Επίσης, ο βαθμός των μαθητών οικογενειών που έχουν πληγεί και οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκτάσεις 2017-2018 προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται στις αντίστοιχες σχολές ως υπεράριθμοι. Τέλος, ειδικά έκτακτα μέτρα αρμοδιότητας
που έχει ανακοινώσει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του αρμοδίου υπουργού. Πάμε τώρα να δούμε και το επόμενο ρεπορτάζ που αφορά αυτήν την ανίποτη καταστροφή και να επανέλθουμε συνέχεια να δούμε ποια άλλα μέτρα έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση και το επιτελείο του Μαξίμου για τους πληγέντες. Το δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν οι συγγενείς των αγνοωμένων από την ανίποτη τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Δεν έχουν κανένα νέο από τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα οποία αναζητούν και δεν γνωρίζουν αν είναι ζωντανοί ή ανάμεσα στους απανθρακωμένους που είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους. Ερχόταν η Λέλοπα από εδώ, ερχόταν η Λέλοπα από εκεί. Δεν είχαν που να πάνε οι άνθρωποι, μπήκαν στο στενό. Εμείς φεύγαμε, νομίζοντας ότι θα πάμε κάπου να σωθούμε κτλ. Βλέποντας ότι δεν μπορούμε να σωθούμε, τους τραβήξαμε όλους κάτω, τους πρώτους. Όλη αυτή η ζωή μου, όλα μου, όλες μου οι μισθοί, δεν έχω ούτε επιχειρήσεις δημόσιου υπάλληλου μου. Και έκανα λίγο-λίγο να το χτίσω μέχρι προ 10 ημερών. Υπέρβολα αυτή που βλέπεις, την φτιάξαμε κτλ. Δεν έμεινε τίποτα από ό,τι βλέπεις. Οι μαρτυρίες δεκάδων ανθρώπων, γνωστών συγγενών και φίλων συγκλονίζουν. Βρίσκονται σε απόγνωση, δεν έχουν κλείσει μάτι. Αναζητούν τους ανθρώπους τους ακόμη και μέσω των τηλεοπτικών καναλιών. Απευθύνουν εκκλήσεις σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να κατευθύνει τις έρευνές τους. Μέσα στον πόνο τους βρίσκουν το κουράγιο να μιλήσουν. Πρόσωπο, αναζητάτε τη μητέρα σας? Ναι. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει συμβεί και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε? Ψάχνουμε τη μαμά μου. Δεν τη βρίσκουμε πουθενά. Έχουμε ψάξει παντού. Σε όλα τα νοσοκομεία, στα νεκροταμεία. Παντού έχουμε πάρει την προσβεστική. Κανένας δεν ξέρει. Πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο και μόλις και μου είπε ότι έχει γνωστός, έχει φίλο γιατρό σε ένα νοσοκομείο, που μου λέει ότι επικρατεί τεράστια αναμπουμπούλα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν βρεθεί ζωντανοί και τους έχουν περισυλλέξει, αλλά είναι ανέστητοι. Από τις αναθυμιάσεις, από... Τι να σας πω τώρα, ναι, ναι. Αυτό το χαμό που έγινε. Μπορεί να ήταν στη θάλασσα, να έχασε τις αιτήσεις να μιλυποθήσει από το σοκ. Οποιοςδήποτε. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται στη γειτονιά με τα καμένα σπίτια, τους δρόμους, τα αυτοκίνητα, τα δέντρα. Εθελοντές και πυροσβέστες ψάχνουν μέσα στις τάχτες, μήπως και εντοπίσουν κάποιο ίχνος. Άνθρωποι κλαίνε διότι δεν μπορούν να αντέξουν τη φρίκη και τον πόνο. Ανθρώπινες ιστορίες που έχουν αγγίξει όλους με φόντο τη βιβλική καταστροφή από τις πυρκαγιές. Στον κάμπο είχε κατέβει πολλοί κόσμος. Τα αυτοκίνητα ερχόντουσαν και από το Μάτι και από τη Ραφίνα, εγκλωβίστηκαν εκεί. Αφήσαμε τα αυτοκίνητα, κατέβηκαμε σκάτω στην παραλία και μπήκαμε μέσα στο νερό. Τα κουκουνάρια πέφτανε αναμένα μέσα στο νερό, μας καίγανε, βγάλαμε τις μπλούζες μας για να μπορούμε να αναπνεύσουμε και προχωράγαμε, δεν μπορούσε, όσο προχωράγαμε, μας φτάνανε τα κουκουνάρια και οι κάφτρες. Προχωρούσαμε και σε κάποια στιγμή χάσαμε τον ορίζοντα. Δεν βλέπετε δεν τίποτα, βλέπαμε δεν ξέρετε... τίποτα, δεν ξέραμε πού βρισκόμαστε. Έχει κόσμο μέσα, κολύμπαγε ο κόσμος μέσα. Εν πάση περιπτώσει μπήκαμε μέσα και μαζεύανε οι άνθρωποι όσους μπορούσαν να ανεβάζανε. Και πνιγμένους και ζωντανούς. Η ελπίδα κρατά όρθιους όσους αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αγωνιούν και προσεύχονται. Οι εικόνες της περιοχής σοκάρουν. Τα ερωτήματα αμήλικτα και ζητούν απαντήσεις. Επικρατούσε μεγάλος πανικός, γιατί είχε εγκλωβιστεί όλος ο δρόμος από τα αυτοκίνητα. Και δεν ξέρω, δηλαδή, φωνές, ιστερίες κλπ. Γιατί βλέπανε ότι ερχόταν η φωτιά. Το φαίνονταν και με την κατεύθυνση του αέρα. Ήδη μύριζε πολύ, ήδη είχε μαυρίσει τρομερά ο πάνω και σε χρόνο μηδέν η φωτιά έφτασε. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι έγινε, γιατί ο καθένας προσπαθούσε να ξεφύγει. Αυτό κάηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ο άνεμος είχε 9-10 μποφόρ και 11 είπαν κάτι τέτοιο. Οπότε πέρναγε, έκυγε και έφευγε. Ο αδερφός μου με τη μάνα μου και τον παππού μου στο μπροστινό αμάξι προλάβανε και φύγανε. Mm-hmm. Ο πατέρας μου από πίσω έμεινε στη στροφή, δεν πρόλαβε να φύγει. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την τραγωδία. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα και συγκλονίζουν. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα και βεβαίως η αγωνία όλων είναι ειδικά το τι έχει γίνει με τα δίδυμα 9χρονα κοριτσάκια τα οποία βγήκαν με μια άλλη οικογένεια και αναζητούνται από την οικογένειά τους, από το πλοιαράκι που προφανώς τα περισυνέλεξε και τα έβγαλε στεριά.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα μέτρα τα οποία αφορούν τις αποζημιώσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν ακυρωθεί μέχρι τώρα, υπάρχει οικονομική ενίσχυση στον ή στην σύζυγο ή αν δεν υπάρχει στον πλησίσχερο συγγενή θύματος εξαιτίας πυρκαγιάς ύψους 10.000 ευρώ. Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στα ανέλικα τέκνα θανόντων από τις πυρκαγιές ύψους 1.000 ευρώ ανά τέκνο έως την ενηλικίωσή τους ή εφόσον σπουδάζουν σε ανώτατο ίδρυμα του εσωτερικού έως την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Τα τέκνα αυτά, εάν εισαχθούν φέτος ή αν ήδη φοιτούν σε ΑΕΗ ή ΤΕΗ της χώρας, μεταγράφονται στο ίδρυμα που είναι πλησιέστερο στην οικογενειακή κατοικία τους. Το μέτρο αυτό δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας για τα επόμενα έτη. Όσα από τα τέκνα αυτά συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017-2018, ο βαθμός τους προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται στις σχολές τους ως υπεράριθμοι. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επαναληφθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας το μέγιστο για τα επόμενα έτη. Ένας γενικό πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή σύζυγος θύματος από την πυρκαγιά αποκτά δικαίωμα διορισμού σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. Δικαίωμα διορισμού αποκτούν και τα άτομα που υπέστησαν αναπηρία ποσοστού 67% και άνω λόγω της πυρκαγιάς. Επίσης, η Ελληνική Βουλή αποφάσισε ομόφωνα την διάσκεψη των Προέδρων στη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος στο λογαριασμό κάθε παιδιού που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές. Το ύψος του ποσού θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής. Τρίτον, η δέσμη μέτρων αφορά την αποκατάσταση υλικών ζημιών των ιδιωτών αλλά και των δημοσίων υποδομών. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα των υποδομών και να πούμε το εξής. Με δεδομένο λοιπόν το διεθνές και εσωτερικό κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης που έχει εκδηλωθεί προς τη χώρα μας, αλλά και τους πληγέντες περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό τη χρηματοδότηση κάθε είδους δράσης για την αρρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική και κυρίως για την ανακατασκευή και αποζημίωση των κατοικιών που καταστράφηκαν και την αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών και των υποδομών τους. Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού είναι η Τριμελής Επιτροπή με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Βολής, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών. Τη διαχείριση του λογαριασμού ελέγχουν ετησίως ορκωτοί λογιστές που τοποθετούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, το πόρισμα των οποίων κατατίθεται ακολούθως στο ηλεκτρικό συνέδριο για τον έλεγχο της σύνομης εκτέλεσης του ειδικού λογαριασμού. Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει στο λογαριασμό αυτό με εισφορές 20 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΑΕΔ, 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει τη συμμετοχή της με επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ. Στο λογαριασμό αυτό θα έχει δυνατότητα να συνεισφέρουν ξένα κράτη, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι η αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών και των δημοσίων υποδομών τους, καθώς και οι αποζημιώσεις και ανακατασκευές για τις κατοικίες να ολοκληρωθούν τάχιστα και για τον λόγο αυτό θα αξιοποιηθούν όλες οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπουν fast track διαδικασίες αδειοδότησης όλων των σχετικών έργων έως ότου χρειαστεί θα υπάρξουν συμπληρωματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και η ελληνική πολιτεία δεσμεύονται ότι επιπλέον τα επιπλέον έξοδα που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών θα καλυφθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με δύο ειδικές διαδικασίες. Με ειδικές διατάξεις θα δοθούν για πρώτη φορά επιδοτήσεις για τους περιβάλλοντες χώρους που έχουν υποστεί ζημίες. Με ειδική ρύθμιση, το Υπουργείο Υποδομών θα αναλάβει τη δωρεάν εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για αμέσως μετά και πάλι μαζί να δούμε περισσότερα οικονομικά θέματα και να δούμε βεβαίως και πώς τον Ελάκτορα, οι αδελφοί Καλτσάντσι πήραν τον έλεγχο και τι σκέφτονται να κάνουν από εδώ και στο εξής, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξουν ισορροπίες, διότι με 46% η πλευρά Κούτρα Μπόμπολα καθίσταται μια πάρα πολύ ισχυρή αντιπολίτευση εντός του ομίλου, αν μπορούμε έτσι να τη χαρακτηρίσουμε. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του Ελάκτορα, όπου εκεί είχαμε την ανατροπή, αναμενόμενη ανατροπή, μεγάλη μεν ανατροπή, αλλά αναμενόμενη. Χάθηκε ο έλεγχος από την πλευρά Μπόμπολα Κούτλα. Κούτλας είναι ο παλιός μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης της προοδευτικής. Και τον έλεγχο πλέον αναλαμβάνουν οι αδελφοί Καλτσάντση, καθώς συγκέντρωσαν το 52,9% έναντι 46,8% που πήρε η πλευρά Κούτλα Μπόμπολα. Ψήφισαν κατά της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου το 45,072%, στη συνέχεια, καθώς ο νέος πρόεδρος είναι ο πρώην διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Προβόπουλος, διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο κύριος Αναστάσιος Καλιτσάντσης και τη θέση του αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο κύριος Δημήτρης Καλιτσάντσης. Να πούμε λοιπόν ότι οι αδερφοί Καλιτσάντση είναι οι ιδιοκτήτες της παλιάς ελληνικής τεχνοδομικής, η οποία εισήλθε στο ελληνικό χρηματιστήριο το 1994-95. Ήταν η περίοδος εκείνη κατά την οποία είχαμε εισαγωγές, το μεγάλο κύμα των εισαγωγών των κατασκευαστικών στο χρηματιστήριο, εταιρείες οι οποίες τώρα είναι αυτές που αποτελούν τους πυλώνες της δραστηριότητας στους κλάδους των κατασκευών και της ενέργειας, εισήχθησαν εκείνη την περίοδο. Άλλες, οι οποίες επίσης ήταν πολύ μεγάλες εταιρείες, δεν υπάρχουν πια, έχουν χρεοκοπήσει, έχουν διαλυθεί, όπως είναι η ΑΕΓΕΚ, όπως είναι η Προοδευτική. Αυτές είναι οι δύο πρώτες εταιρείες που είχαν μπει εκείνη την περίοδο στο δεύτερο κύμα των εισαγωγών των κατασκευαστικών στο χρηματιστήριο. Αργότερα μπήκε και η Ελληνική Τεχνοδομική με τους αδελφούς Καλιτσάντση, η οποία ειδικευόταν περισσότερο σε ιδιωτικά έργα. Αργότερα λοιπόν η Ελληνική Τεχνοδομική και μετά την περίοδο της σύγκλησης προς την ΟΝΕ και, και κατά την φάση όπου εισήλθε η οικονομία στο ευρώ, προχώρησαν στην συγχώνευση με τον Άκτορα, που είναι πολύ γνωστό ότι ανήκε στον όμιλο Μπόμπολα. Ο Άκτορας μπήκε και αυτός στο χρηματιστήριο εκείνη την περίοδο, το 1994, αντλώντας ένα πολύ μικρό ποσό και έχοντας ένα μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν ήταν περισσότερος από 300 εκατομμύρια δραχμές. Η Αττικάτ, η οποία είχε τότε 5 δισεκατομμύρια μηχανολογικό εξοπλισμό, χρεοκόπησε. Αντίθετα, ο Άκτορας του ομίλου Μπόμπολα, ισχυρότατος κατά όλη εκείνη την περίοδο και για δύο δεκαετίες μετά, μέσω της πρόσβασης που είχε στα μέσα ενημέρωσης, αναπτύχθηκε πάρα πολύ, πήρε πάρα πολλά έργα και συγχωνεύτηκε συνέχεια με την Ελληνική Τεχνοδομική για να δημιουργηθεί ο όμιλος Ελάκτορα. Ο όμιλος Ελάκτορα είναι αυτός ο οποίος στη συνέχεια αναπτύχθηκε στο ενεργειακό τομέα. Να πούμε ότι έχει πάνω από το 20% της Ελπέντισον, έχει την Ελτέχ Άνεμος, την οποία ήθελε να πουλήσει η πλευρά Μπόμπολα πριν από μερικούς μήνες, αλλά αντιτίθεντο οι Καλτσάντσιδες και κυρίως ο Σάκης Καλτσάντσης, ο οποίος είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος και ο οποίος με την παρέτησή του, την οποία έδωσε πριν από μερικές εβδομάδες, ξεκίνησε τον αγώνα ανατροπής και ελέγχου του Ελάκτορα. Υπήρχαν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες διαφωνίες οι οποίες υπήρξαν στο management. Ο Ελάκτορας δεν πήγαινε πολύ καλά, μπορεί να είχε την Αττική Οδό. Συγχρόνως όμως έφτασε να έχει και πολύ μεγάλα δάνεια, τα οποία ξεπερνούν το 1 δις ευρώ, έφτασαν τα 1 δις 250 εκατομμύρια. Ο Ελάκτορας έμεινε πολύ πίσω σε επίπεδο κεφαλαϊκής διάρθρωσης, ενώ άλλες εταιρείες όπως η Γεκτέρνα και ο Όμιλος Μυτιληναίου ξέφυγαν, αναπτύχθηκαν, γιγαντώθηκαν και επίσης μείωσαν τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ ψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις και να έχουν μπει πολύ δυνατά στη νέα εποχή. Αντιθέτως, ο Ελάκτορας έχανε συνέχεια έδαφος και αυτό θα έλεγε κανείς ότι πυροδότησε πια τη συγκρούση στο εσωτερικό,
Με αποτέλεσμα οι αδερφοί Καλτσάντσι να αποφασίσουν και κυρίως ο Σάκης Καλτσάντσι να αποφασίσει να συγκρουστεί και να διεκδικήσει τον έλεγχο κόντρα στο σχήμα του Λεωνίδα Μπόμπολα, ο οποίος είναι ο γιος του πρώην εκδότη, του κυρίου Γιώργου Μπόμπολα και του κυρίου Κούτρα, ο οποίος επίσης είναι από τους παλαιούς και πολύ ισχυρούς κατασκευαστές. Τελικώς σήμερα επετεύθη αυτό και με την Γενική Συνέλευση οι αδερφοί Καλτσάντσι έλαβαν το ποσοστό που είπαμε, 52,9%. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ για να δούμε συνέχεια και τις τιμές στο χρηματιστήριο. Να πούμε λοιπόν ότι τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Γιώργος Προβόπουλος, τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. Αναστάσιος Καλτσάντσι και τη θέση του Αντιπροέδρου ο κ. Δημήτρης Καλτσάντσι. Κατά την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισε το 45,072%. Κατά την ολοκλήρωση διαδικασίας, ο κ. Καλτσάντσι αναστάτησε ευχαρίστηση τους μετόχους και αποδέχεται το νέο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε σύνολο 138.323.924 μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε ποσοστό 54,54% υπέρ της τοποθέτησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελάκτορα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και οι αναλυτικές ανακοινώσεις οι οποίες αναφέρουν ότι με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή 9 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελάκτορ και ορισμός μεταξύ αυτών των ανεξάρτητων μελών. Με ποσοστό 54,55% επί των παρόντων το αίτημα για εκλογή μελών και Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449 κάθος του 2017 κατόπιν της υπερψήφισης των τριών προαναφερθέντων θεμάτων της Μέσης Διάταξης Αρχικής Γενικής Συνέλευσης, το νέο δοσού του Ελάκτορα απαρτίζεται από 9 μέλη πενταετούς θητείας, εκ των οποίων 4 ανεξάρτητα ως ακολούθως. Πούμε και το νέο δοσού του Ελάκτορα, Γιώργος Προβόπουλος, Αναστάσιος Καλτσάντσης, Δημήτρης Καλτσάντσης, Ιορδάνης Αϊβάζης, Παναγιώτης Τάκης Δουμάνογλου, Μιχαήλ Κατούνας, ανεξάρτητο μέλος, Αλέξιος Κομνός, ανεξάρτητο μέλος, Δέσποινα Μαγδαληνή Μαρκάκη, ανεξάρτητο μέλος, Ελένη Παπακοσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος. Πάμε να δούμε τώρα τις τιμές του χρηματιστηρίου. Λοιπόν, έχουμε εδώ τις τιμές του χρηματιστηρίου. Βλέπουμε σήμερα μία μέρα κατά την οποία υπάρχει μία στάση αναμονής. Βεβαίως, άλλου είναι το ενδιαφέρον, άλλα είναι τα γεγονότα τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει. Κυρίως θα έλεγα ότι το θέμα του Ελάκτορα είναι εκείνο το οποίο αποτελεί πέραν από της εθνικής καταστροφής το θέμα της ημέρας στην οικονομία, διότι έχουμε μία εταιρεία καταρχάς να αλλάζει χέρια διαμέσου της Γενικής Συνέλευσης, διαμέσου του χρηματιστηρίου από τη μία πλευρά, και από την άλλη έχουμε έναν πολύ μεγάλο όμιλο ο οποίος μένει να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει στη στρατηγική του, στην αναδιάρθρωσή του και τι θα κάνει σε σχέση με αυτά τα οποία οφείλει να κάνει, διότι με υποχρεώσεις της τάξης του 1.250.000.000 σίγουρα πρέπει να πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να ενισχύσει τη βιωσιμότητά του και για τον ίδιο τον όμιλο αλλά και για το τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, χωρίς μεγάλες αλλαγές κατά τα λοιπά, βλέπουμε την Α1.8750, η Α σταθερά κάτω από τα 2 ευρώ που είναι η αύξηση κεφαλαίου του 2015. Αυτό τελικά δείχνει και την κατάληξη την οποία υπάρχει μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, 2,5 για την ακρίβεια. Παρά τις προσδοκίες, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθησαν οι αξιολογήσεις, ολοκληρώθηκε το χρέος, τελικά έχουμε τις τιμές των τραπεζών να είναι χαμηλότερα από εκεί που έγιναν οι αυξήσεις τον Δεκέμβριο του 2015. Ο ΤΕ 10,75 επίσης σε μέτρια επίπεδα, ο ΠΑΠ 9,45, Motor Oil 17,96, Εθνική συν 3,38% στο 0,2688 και αυτή είναι χαμηλότερα. Στα 30 έχει γίνει η αύξηση κεφαλαίου. Πυραιός 2,52,40, συν 96 στα χαμηλά έτους. Μυτιλινέως 1,52,868. Μυτιλινέως ο οποίος ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική συνεργασία, καθώς θα εισάγει
σε συνεργασία, σε συμφωνία με την μεγαλύτερη παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG παγκοσμίως, το Κατάρ Γκάς, 140.000 κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στη Ρεβιθούσα στο τέλος του μήνα. Τηλνέως 868 συν 1.52, ΕΧΑΕ 4.60, Eurobank 0.82.50 και Intralot μείον 4.28%, 0.82.80, Intralot έχει δύσκολα δραματικά γεγονότα, συγχρόνως όμως και αμφίβολη πορεία, καθώς έχει πολύ υψηλές υποχρεώσεις σε σχέση με την καθαρή της θέση και τα ομόλογά της επίσης δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως το δείχνει η τιμή της διαπραγμάτευσης. 5,59 η τέρνα ενεργειακή στο ΣΥ 2,76 στα υψηλά έτους, 5,34 η εκτέρνα μείον 0,37. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις μετοχές του FTSE 25. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις μετοχές του FTSE 25. Νάτες εδώ πέρα, βλέπουμε τη ΔΕΗ στο 1,80-60, όπου εδώ αυξάνει short θέσεις, η lunch down, και αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Όταν υπάρχει όμως αυτή η φιλολογία η οποία υπάρχει, να πούμε λοιπόν ότι η αύξηση των short θέσεων στη ΔΕΗ, δηλαδή αυτών των θέσεων που θέλουν να πέσει η μετοχή για να κερδίσουν, είναι στο 1,21%. Και βεβαίως έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αναπτύσσεται μια παραφιλολογία σε ό,τι έχει να κάνει με οποιαδήποτε άλλη, θα λέει κανείς, πολιτική ανακοινώνεται αντίθετη με αύξηση τιμολογίων ή μείωση των εργαζομένων στο βαθμό που οι διαρροές της έκθεσης της McKinsey ανέφεραν. Και το λέμε αυτό, διότι στη συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή ο πρόεδρος ΔΕΗ, ο κύριος Μάλλος Παναγιωτάκης, διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη αύξηση τιμολογίων και ότι θα είναι πολύ λελογισμένη η μείωση των εργαζομένων, καθώς υπάρχουν και ανάγκες, τουλάχιστον σε πρώτη φάση με τους εργαζόμενους οι οποίοι θα μετακινηθούν στις υποπόληση μονάδες, δηλαδή μελίτη 1 και την υποκατασκευή μελίτη 2, μεγαλόπολη 3, μεγαλόπολη 4. Έτσι λοιπόν τα σενάρια τα οποία είχαν διαρρεύσει περί μείωσης κατά 6.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2022 και αύξηση τιμολογίων ανετράψαν, με αποτέλεσμα η κερδοσκοπία να αρχίσει να ομιλεί περί προβληματικού μέλλοντος για τη ΔΕΗ και να έχουμε και το 1,80-60 που είναι μια τιμή χαμηλή και επίσης το lunch down να αυξάνει τις κερδοσκοπικές αρνητικές θέσεις. Ελάκτορας 1,95-40, ο ελάκτορας ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και επίσης βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές και η Βιοχάλκο 3,09,50 στο 3,10. Βιοχάλκο η οποία παίζει πάνω από 3 ευρώ. Χρηματιστήριο το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση, 750 μονάδες, δεν είναι εδώ και κάποια καλά επίπεδα, με δεδομένο ότι η περίοδος στην οποία βρισκόμαστε θα έπρεπε να έχει πιο θετικές προσδοκίες και μεγαλύτερο ενθουσιασμό στον τομέα της κεφαλαίας αγοράς. Πάμε να δούμε την επόμενη στήλη. Εδώ έχουμε την επόμενη στήλη. Βλέπουμε τα ελληνικά πετρέλαια στο 7,15 και τις υπόλοιπες μετοχές, οι οποίες δείχνουν σήμερα την ΕΙΔΑΠ να ξεχωρίζει με ένα συν 3 στο 5,84, η ΜΙΚ στο 0,1050 στο συν 5,95, αλλά όμως παραμένει στο 0,1050 ακόμα, και οι υπόλοιπες μετοχές για τις οποίες κάναμε τη σχετική αναφορά. Πάμε και στην τελευταία στήλη. Εδώ έχουμε την τελευταία στήλη. Βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Jumbo στα 13,5 ευρώ και οι υπόλοιπες μετοχές Olp 16,60 με ομολογιακή συμπεριφορά, συμπεριφορά ομολόγου. Τιτάνας 20,15, πλησιάζει ο Τιτάνας στο 20. Η γνώμη μας είναι ότι μπορεί να το δούμε και κάτω από 20, γιατί ακριβώς ο Τιτάνας έχει αυτή τη στιγμή πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια κακή χρονιά από πλευράς κερδοφορίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις διεθνείς αγορές. Εδώ έχουμε τις διεθνείς αγορές, οι οποίες δείχνουν ότι μπορεί η Ελλάδα να μην πηγαίνει καλά, αλλά αυτές είναι στα υψηλά ιστορικά τους, στα ιστορικά υψηλά τους, τόσο η Αμερική όσο και η Γερμανία. Η Γερμανία δεν απέχει παρά μερικές εκατοντάδες πόντους από τις 13.000, 12.600. Δεν υπήρξε καμία διόρθωση αγορές, κανένα κακό κλίμα που θα μπορούσε να επηρεάσει και να χαρακτηρίσει αρνητικά τις
συνθήκες για να επηρεαστεί και η Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια και πάνω σε αυτό πρέπει αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ότι η ελληνική κεφαλαία αγορά δείχνει τρομερή υστέρηση σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες. Πάμε να δούμε και τις ισοτιμίες. Εδώ έχουμε ισοτιμίες χωρίς μεγάλες αλλαγές. Μέσα στα πλαίσια το ευρωδολάριο έχει σταθεροποιηθεί εκεί 1,15 με 1,18 και σταθερές οι υπόλοιπες ισοτιμίες με το ευρώ να κερδίζει κι άλλο έδαφος έναντι της στερλίνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που έχει να κάνει με το ότι η ΔΕΗ, ευχαριστούμε τη συνοθέτη μας, προχωράει σε διαγραφή οφειλών για ηλεκτρική ενέργεια, ανταγωνιστική χρέωση λογαριασμού, η οποία έχει καταναλωθεί από την 1η-1η-2018 έως σήμερα για τις οικίες και τα καταστήματα που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, καθώς και για τις οικίες των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας. Έτσι αποφάσισε η διοίκησή της, παίρνοντας μια σωστή πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση για να ανακουφίσει ό,τι χρειάζεται όποιους έμειναν για να ανακουφίσουν και να δώσει την μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια, τουλάχιστον στο δικό της τομέα, μετά την τραγωδία που έφεραν οι πυρκαγιές. Αλλά και ως παράλληλα, ότι για παλαιότερες οφειλές θα υπάρξουν πολύ γενναίες ρυθμίσεις. Η διοίκηση ΔΕΗ εκφράζει επίσης τη βαθιά θλίψη για τα θύματα της πύρνης Λέλαπας που έπληξε τη χώρα και ιδιαίτερα την Αττική και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια των θυμάτων, καθώς και σε όσους συμπολίτες υπέστησαν υλικές καταστροφές. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν από την πλευρά της διοίκησης της ΔΕΗ. Βέβαια, όλες οι πρωτοβουλίες είναι αυτή τη στιγμή αναγκαίες και καλό θα είναι όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να βάλουν το χέρι τους και να βοηθήσουν όσο μπορούν αυτή την αντιμετώπιση μιας τραγωδίας η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει, για να πούμε ποιος είναι ο απολογισμός, ο δραματικός, ο τραγικός απολογισμός. Ας ελπίσουμε ότι οι 81 νεκροί που έχουν αυτή τη στιγμή καταγραφεί δεν θα αυξηθούν, δεν θα φτάσουν τους 100 και σίγουρα εκείνο το οποίο μπαίνει σαν θέμα πια είναι ότι η πολιτική προστασία με βούλα αποδεικνύεται ότι έχει πάρα πολλές δομικές αδυναμίες και είναι αυτή η οποία οδηγεί σε τραγωδίες όταν δεν έχει τις δομές και δεν έχει την σωστή, θα έλεγε κανείς, υποδομή για να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις οι οποίες όταν έρθουν κάποια στιγμή φτάνουν στα αποτελέσματα τα οποία είδαμε, καθώς πρέπει να πούμε ότι όπως λέγεται τις τελευταίες δύο μέρες, αυτό το θέμα είναι και ένα παγκόσμιο πρωτοσέλιδο, είναι το πρώτο θέμα για όλα τα διεθνή μέσα. Όσο πάντως και οι καιρικές συνθήκες να ήταν καιρικές συνθήκες ακραίες, καιρικές συνθήκες καταστροφικές, να μην προλάβανε όσο γρήγορα και αν κινήθηκαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής ή οι υποδομές της πολιτικής προστασίας να αντιμετωπίσουν το κακό, από την άλλη πλευρά είναι πασφανές ότι χρειάζονται πολύ πιο σοβαρές προετοιμασίες, διότι αθρηστικά αυτά τα οποία έχουν συμβεί φέτος είναι τόσο δραματικά και τόσο επικίνδυνα που δείχνουν τελικά ότι η έλλειψη σοβαρότητας και, να το πούμε, και αποτελεσματικότητας δεν αφορά μόνο τη χρεοκοπία μας και τα προβλήματα που έχουμε σε σχέση με τα δάνεια που έχουμε ως χώρα, αλλά και δομές οι οποίες πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κράτος και να προστατεύουν τους πολίτες του. Πάμε να δούμε πριν κλείσουμε τι λέει και η HSBC για την ελληνική οικονομία, η οποία παραμένει ουδέτερη. Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2018 στο 2,1% από 1,9% προηγουμένως. Προκύπτει λοιπόν από την έκθεση HSBC για τη στρατηγική της στις μετοχές όσον αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2018, ότι είναι αισιόδοξη για το μακροοικονομικό αφήγημα της Ελλάδας, προγραμμίζοντας πως η ανάπτυξη εξέπληξε θετικά στα πρώτα τρίμηνα του έτους, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από την κρίση, συν 0,8 σε τριμηνία βάση, συν 2,3 σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο κύριος οδηγός ανάπτυξης παραμένουν καθαρές εξαγωγές, εάν και οι επενδύσεις έχουν δεχθεί πλήγμα μετά την μεγάλη άνοδο το τέταρτο τρίμηνο του 2017, ωστόσο διατηρούνται σε επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2017.
Η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε θετικό ρυθμό ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά το τέλος του 2016. Η HSBC αναβάθμισε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη το 2018 στο 2,1% από 1,9% προηγουμένως. Οι αναλυτές εκτιμούν πως ο κρατικός τομέας θα προσφέρει περισσότερη στήριξη στην ανάπτυξη λόγω των λιγότερων δημοσιονομικών περιορισμών, αν και αυτό ίσως αντισταθμιστεί εν μέρη από τη βραδύτερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Μια ουσιαστική αύξηση παραγωγικότητας θα αποτελέσει το κλειδί για τη βελτίωση των προοπτικών της ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να τηρηθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης, οι οποίες αφορούν την αγορά εργασίας μέχρι και τις συντάξεις. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά τις τράπεζες, να τα δυσάρεστα νέα, όταν τα λέμε εδώ με την κυρία Τζορτζάτου, δεν ξέρω ποιες είναι οι απόψεις που μπορεί να έχουν οι τηλεθεατές μας ή εκείνοι που πιθανώς να πιστεύουν ότι εμείς κάνουμε μια κριτική έντονη απέναντι στις τράπεζες, όμως ακούστε εδώ τι λέει η HSBC για τις ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά λέει τις ελληνικές τράπεζες, βλέπουν οι αναλυτές της HSBC βλέπουν περιθώρια ανόδου, ωστόσο παραμένουν συντηρητικοί και αναμένουν μείωση της κερδοφορίας. Όπως εξηγούν, στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης, θετικοί μακροοικονομικοί καταλήτες αντισταθμίζονται από το περιορισμένο περιθώριο ελιγμών σε επίπεδο κεφαλαίων. Που σημαίνει απλά ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Όσον αφορά τα capital buffers, είναι πιθανόν οι τράπεζες να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα θέματα. Οι αναλυτές μειώνουν τις εκτιμήσεις τους για τα καθαρά κέρδη των τραπεζών και τηρούν την πιο συντηρητική στάση για τις τράπεζες λόγω χαμηλότερων επίπεδων υπερβάλλοντος κεφαλαίου και των ισχυρών επιδόσεών τους. Η HSBC αναμένει αύξηση των καταθέσεων, η οποία ωστόσο δεν θα αντισταθμίσει τις εκροές καταθέσεων του παρελθόντος, ενώ η ανάπτυξη των δανείων θα παραμείνει αρνητική. Άρα λοιπόν, περιμένεται αρνητική πιστωτική επέκταση, δηλαδή οι τράπεζες θα δίνουν μεν δάνεια στην αγορά, αλλά λιγότερα από όσα κεφάλαια θα τραβούν πίσω. Και βέβαια θα δίνουν κάποια επιλεκτικά δάνεια σε εκείνους οι οποίοι είναι ή θα έλεγε κανείς οι πολύ άριστοι σε επίπεδο κεφαλαϊκής διάρθρωσης, άρα δεν θα δίνουν στον μέσο επιχειρηματία, στον μέσο πολίτη. Οι ανησυχίες για την εγχώρια πολιτική σκηνή, η διαπραγματεύση για την ελάφρυνση του χρέους και η μετάδοση πολιτικών προβλημάτων στην υπόλοιπη Ευρωζώνη προστέθηκαν στις πιέσεις που δέχτηκε ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος το τελευταίο τρίμηνο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν δεν είναι, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα θετικές για τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο καταλήγει κανείς διαβάζοντας την έκθεση της HSBC και σίγουρα δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να σοβαρευτούν πάρα πολύ, να κάνουν πιο σωστά τη δουλειά τους, να μην πιέζουν ακραία τους δανειολήπτες, να κοιτάξουν να καθαρίσουν με τους αγαπημένους τους επιχειρηματίες στους οποίους έχουν χαρίσει τόσα δάνεια και να κοιτάξουν επίσης να δουν τι θα γίνει και με πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό και τα οποία έχουν βγει την κατάλληλη στιγμή και επίσης το πώς θα αναδιαρθρώσουν προβληματικές επιχειρήσεις. Δεν πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά, όπως είπε και η HSBC. Η κερδοφορία τους θα μειωθεί, δεν θα μπορέσουν να δώσουν κεφάλαια και βέβαια αυτό το οποίο κανείς κρατάει είναι ότι σε μια περίοδο που έχουμε μια τέτοια εθνική τραγωδία, οι ελληνικές τράπεζες κάτω σιαν δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν, δεν ανακοινώθηκε καμία πρωτοβουλία από αυτές. Ανακοινώθησαν βέβαια πάρα πολλά από την κυβερνητική πλευρά, τίποτα από τις τράπεζες. Άρα λοιπόν, βλέποντας και τις μετοχές, σας είπαν προηγουμένως πού είναι οι μετοχές, πού έγιναν οι αυξήσεις το 2015, είμαστε 3 χρόνια μετά, οι μετοχές είναι χαμηλότερα από εκεί που έγιναν οι αυξήσεις, που σημαίνει ότι η χρηματιστηριακή αγορά είτε είναι τζογαδόρη, είτε δεν είναι, είτε είναι ρηχή, είτε δεν είναι, συνήθως επιβεβαιώνεται μακροπρόθεσμα και πάρα πολύ καλά αξιολογεί ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν το πάνε καλά και σίγουρα αυτό το οποίο θα δούμε και μετά τον Αύγουστο όσον αφορά τις επιθετικές κινήσεις απέναντι στους δανειολήπτες είναι κάτι το οποίο δεν θα τους βγει όπως φαίνεται σε ιδιαίτερα καλό διότι το χειρίζονται άτσαλα και διότι δεν το χειρίζονται αποτελεσματικά. Και από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι δεν έχουμε ουσιαστικές ειδήσεις όσον αφορά την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων πέραν κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων όπου πουλήθηκαν δάνεια σε ικανοποιητικές τιμές στη μόνη και αυτή περίπτωση όπου υπήρχαν και ενέχειρα ακίνητα. Λοιπόν, ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στο Blue Sky Economy. Ας ελπίσουμε με πιο ευχάριστα νέα, με καλύτερο περιβάλλον,
να σιγά σιγά να μπορέσουμε να δούμε. Θέλει βέβαια πολύ θάρρος, θέλει πολύ δύναμη αυτό το τραγικό γεγονός που έχει γίνει, με πολύ μεγαλύτερη δύναμη και πίστη, και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε περισσότερα θετικά νέα από τα αρνητικά. Καλό σας βράδυ.